Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Σε δεινή θέση θα βρεθεί η Ιουλία στα επόμενα επεισόδια, καθώς μένει στον Άσο, αφού η Αριάδνη και ο Στάθης την παρατάνε. Η πολυπόθητη δίκη για την παράνομη υιοθεσία της Αριάδνης βρίσκεται πρώτων πυλών και η κοπέλα γεμάτη αγωνία πηγαίνει με τον Στάθη στην Αθήνα για να μπορέσει να δώσει το παρόν. Το κλίμα ανάμεσα σε πατέρα και κόρη παραμένει ψυχρό εξαιτίας της παράνομης σχέση της με τον Κουράκο. Όμως αυτή τη φορά δεν υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα τους, καθώς και οι δύο έχουν επικεντρωθεί στο ζήτημα της δίκης και είναι αποφασισμένοι να συμπαρασταθούν στην Ιουλία, η οποία τρέμει για τις εξελίξεις. Η γυναίκα χρειάστηκε θάρρος προκειμένου να μπορέσει να καταγγείλει τους ανθρώπους που της άρπαξαν το παιδί της και θέλει όσο τίποτε άλλο να τους τιμωρήσει για τις πράξεις τους. Μερικές ώρες αργότερα η δίκη ξεκινά, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα έχει υπολογίσει η Ιουλία. Οι κατηγορούμενοι προκειμένου να γλιτώσουν από τις συνέπειες των πράξεών τους λένε πολλές ανακρίβειες κατά τη διάρκεια της δικής, εκθέτοντάς την ανεπανόρθωτα στα μάτια της κόρης της. Αυτές οι καταθέσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βάζουν φωτιά στη σχέση των δύο γυναικών και την διαλύουν. Επίσης το γεγονός ότι η γυναίκα υπέγραψε το χαρτί της υιοθεσίας της Αριάδνης πιστεύοντας, όπως ισχυρίζεται, ότι ήταν το πιστοποιητικό του θανάτου της, αποτελεί τροχοπέδι για την Αριάδνη. Έτσι αποφάσισε να βγάλει εντελώς από τη ζωή της τη μητέρα της. Αυτή τη φορά η Ιουλία βρίσκεται σε δεινή θέση καθώς δεν έχει δίπλα της ούτε τον Στάθη, ο οποίος επηρεάζεται και εκείνος πολύ από τις καταθέσεις φωτιά των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Μάλιστα κάποια στιγμή το ζευγάρι τσακώνεται άγρια εξαιτίας αυτών των γεγονότων και ο άντρας την εγκαταλείπει μόνη της στην Αθήνα και επιστρέφει στη Μάνη. Η Ιουλία δεν έχει πλέον κανέναν δίπλα της και αισθάνεται διαλυμένη και πιο μόνη από ποτέ. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας.